Είναι γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία σε όλη την επικράτεια από την αρχή της πανδημίας, εδώ δηλαδή και 22 μήνες και κάτι περισσότερο, διαχειρίζεται σε επίπεδο εφαρμογής της νομοθεσίας την πανδημία. Ένα επίπονο και πολύ σκληρό έργο για όλους μας, για εμάς που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για να υπάρξει προστασία της δημόσιας υγείας, και για το αστυνομικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται στον δρόμο καθημερινά όλους αυτούς τους 22 μήνες. Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα από 30 του μηνός Δεκεμβρίου μέχρι και χθες, στο Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν 4.789 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 162 παραβάσεις, εκ των οποίων 143 είναι για μη χρήση μάσκας, 7 παραβάσεις είναι για απαγόρευση περιορισμού της κυκλοφορίας στο κέντρο υποδοχής, 10 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για μη χρήση μάσκας από προσωπικό που εργαζόταν κατά κύριο λόγο στην εστίαση. Ναι. Είχαμε και μια περίπτωση στην οποία επιβάλαμε αναστολή λειτουργίας και πρόστιμο, διότι είχαν παραβιαστεί οι όροι σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά την χρήση της μουσικής και την ύπαρξη ορφείων. Αυτά πού, στη Λεσβό ή σε άλλο νησί? Στη Λέσβο είναι, στη Μυτιλήνη είναι η αναστολή. Ναι. Όλες οι υπόλοιπες παραβάσεις αφορούν το σύνολο των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Ναι, και επειδή μερικές φορές, εντάξει, ξέρετε με τους αριθμούς, πολλές φορές ακούγονται υπερβολικοί, αλλά άμα δεν έχει ο κόσμος εικόνα της κατάστασης, δεν μπορεί εύκολα να τους ερμηνεύσει. Μας φαίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, 7.889 έλεγχοι. Οι παραβάσεις σε σχέση με τους ελέγχους, είσαστε δηλαδή ικανοποιημένος εσείς από την εικόνα που παρουσίασε? 162 ναι. Παραβάσεις βεβαιώθηκαν. Ναι, ναι, θα σας πω την αλήθεια, θα μπορούσαν να έχουν βεβαιωθεί και περισσότερες. Όχι ότι είναι ζητούμενο, υπό την έννοια, διότι και εγώ που βγήκα έξω λίγο και είδα τον κόσμο ότι δεν τηρεί τα μέτρα. Δηλαδή βλέπω στην παραλία εκεί να περπατούν χωρίς μάσκα κάποιοι. Εντάξει, δεν θα είμαστε και εξειδικευμένοι, αλλά θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι η χρήση της μάσκας σε αυτή τη ειδικά τη φάση της πανδημίας είναι το μέσο εκείνο που θα μας προφυλάξει όλους. Έχουμε ηθική υποχρέωση να το κάνουμε αυτό όλοι μας. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καταστήματα, βεβαίως υπάρχουν τα συγκεκριμένα μέτρα από το βράδυ, από τα ξημερώματα της προηγούμενης Πέμπτης. Έχουμε αρκετές ημέρες δηλαδή σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν τηρηθεί. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει και με τον αριθμό που μπορούν μέσα τα καταστήματα των πελατών να φιλοξενήσουν. Κοιτάξτε, εγώ από την ενημέρωση που έχω από τις διευθύνσεις, αλλά και από ό,τι έχω δει και με τα μάτια μου, σε κάποιες περιπτώσεις που είδα και εγώ, γίνεται μια προσπάθεια τήρησης των μέτρων. Τώρα, το να λέμε γενικά και αόριστα ότι υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες, νομίζω ότι δεν ισχύει, γιατί η αγορά φαίνεται, είναι δυστυχώς είναι σε δύσκολη κατάσταση. Ναι. Τώρα αν υπήρχε κάπου μια υπερβολή, μια μέρα ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί και να συνέβη, αλλά και η αστυνομία ναι. δεν έχει δυνάμεις τεράστιες για να ελέγξει τα πάντα συγχρόνως όλα, όταν έχει ναι. να ελέγξεις του κόσμου τα καταστήματα, θα νησιά του Βορείου Αιγαίου, από τον Άγιο Ευστράτιο μέχρι και το Αγαθονήσι. Ότι έχουν βγει συνεργεία ελέγχου και το προσωπικό της αστυνομίας όχι απλά υπερέβαλε αυτό, καταπονήθηκε όλες αυτές τις μέρες για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην έχουμε την αστυνομία. Είναι ο μόνος οργανισμός και μάλιστα η ελληνική αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο βγάλαμε και ανακοίνωση και είπαμε ότι όσοι πολίτες, συμπολίτες μας έχουν πρόβλημα και είναι σε καραντίνα, εμείς θα είμαστε και σε αυτούς αρρώγους. Θα είμαστε και σε αυτά τα πρόσωπα αρρωγή. Θα προσφέραμε την οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόταν. Είμαστε στο δρόμο 24 ώρες το 24ωρο. Υπήρξε ανταπόκριση δηλαδή από τον κόσμο? Χρειάστηκε? Όχι, δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε, ναι. Δεν χρειάστηκε. Είμαστε μικρές κοινωνίες και ο ένας προσφέρει τη βοήθεια στον άλλο. Ευτυχώς δεν είμαστε δηλαδή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Όπου εκεί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι τελείως μόνοι. Τώρα. Από εδώ και πέρα βέβαια, από ό,τι ακούμε, θα έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων μέσα στις επόμενες ημέρες, κύριε Τουρουντού. Οπότε... Αυτό είναι γεγονός. Μάλλον είναι γεγονός. Θεωρώ ότι και εγώ αυτή την άποψη έχω
η κλιμάκωση της πανδημίας την τελευταία εβδομάδα ήταν, η ανωδική κλιμάκωση της πανδημίας την τελευταία εβδομάδα ήταν, είχε ραγδαίους ρυθμούς. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό. Οι ειδικοί που μιλούν για τα θέματα αυτά δίνουν και αυτή την εικόνα. Να δούμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Πρέπει όλοι μας να τηρήσουμε τα μέτρα. Όλοι μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι τους βλέπουμε κάποιες στιγμές χαλαρώνουν, δεν φορούν τη μάσκα, την φορούν λανθασμένα. Οφείλουμε όλοι να τη φορέσουμε σε κάθε δραστηριότητά μας, είτε αυτή είναι στη δουλειά μας, είτε είναι σε περίπατο, είτε είναι σε επίσκεψη που κάνουμε, είτε οπουδήποτε είναι, και υπάρχει υποχρέωση για χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έχουμε ηθική υποχρέωση και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Πρέπει να φοράμε όλη τη μάσκα. Και όλες αυτές τις μέρες, επειδή η παρουσία της αστυνομίας είναι έντονη σε όλο το μήκος και σε όλο το πλάτος των νησιών του Βορείου Αιγαίου, οδικά τροχαία ατυχήματα δεν είχαμε.